Επισοδιακώς εξελίχθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής ο έλεγχος των αστυνομικών σε ταξί, καθώς είχαν γίνει καταγγελίες για άγρα πελατών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, τη στιγμή που οι αστυνομικοί της Τροχέας πλησίασαν έναν 66χρονο οδηγό προκειμένου να του κάνουν έλεγχο. Εκείνος έβαλε τις φωνές και αρχικά έσπρωξε τον έναν από τους αστυνομικούς και μπήκε στο ταξί προκειμένου να φύγει. Φαινόμενα υποκλοπής μεταφορικού έργου δεν υπάρχουν από τους συναδέλφους μου στο αεροδρόμιο. Υπάρχει μία σειρά, υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Ο ένας συνάδελφος, βάσει τη σειρά που μπαίνει, ακολουθεί και επιβιβάζουν τους επιβάτες για διάφορους προορισμούς στο νησί. Αυτό που έγινε απ' έξω, προσπαθούμε και εμείς να το εξακριβώσουμε από την Τροχεία. Από ό,τι γνωρίζω, ο συνάδελφος είναι στην αυτόφορη διαδικασία, θα περάσει προς εισαγγελέα. Τα ευτράπελα δεν σταμάτησαν εκεί αφού μία αστυνομικός έβαλε το χέρι της στο τζάμι προσπαθώντας να τον αποτρέψει από το να το βάλει στα πόδια, αλλά εκείνος έκλεισε το παράθυρο πιάνοντάς της το χέρι. Η επεισοδιακή νύχτα κορυφώθηκε όταν στη συνέχεια ο 66χρονος πάτησε γκάζι και παρέσυρε έναν αστυνομικό, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό πόδι. Το περιστατικό με τον συνάδελφο, από ό,τι με ενημερώσανε, γιατί δεν ξέρω και ποιος είναι, μάλλον κάποια παράβαση είχε κάνει, πήγαν να τον ελέγξουν και εκεί δημιουργήθηκε η όλη σύγχυση. Δεν ήμουν παρόν, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, αλλά τέτοιου είδους περιστατικά σίγουρα δεν χωράνε στον κλάδο μας και ειδικά τέτοια περίοδο η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει να, όλοι να συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο ανάλογο για να πάει και η χρονιά μας όπως πρέπει να πάει. Τελικά ο οδηγός, του οποίου συν της άλλης η άδεια είχε λήξει, συνελήφθη ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παραχθούν πρώτες βοήθειες.